Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Η εκπομπή άρχισε, αλλά εγώ τώρα θέλω να ανοίξω την κουρτίνα, να ανοίξω την αυλαία, επάνω στη σκηνή να εστιάσω έναν και μόνο προβολέα και να καλησπέρισω έναν άνθρωπο, τον οποίο τον αντιμετωπίζω με έναν ιδιαίτερο σεβασμό, δεδομένου ότι είναι το κράμα της ποιότητας και της τέχνης. Ένα πρόσωπο το οποίο όχι απλώς το αγαπάτε, αλλά ξέρω ότι το σέβεστε ιδιαίτερα, και ένα πρόσωπο που και σε μένα μετράει πολύ, αφού το πέρασμά του από την Ελλάδα και μέσα από τον χώρο του θεάτρου τέχνης, της Επιδαύρου και όχι μόνον, με έχει σημαδέψει. Και αναφέρομαι στην κυρία Τζένι Γαϊτανοπούλου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα άνοιξε η αυλαία. Και θα σε αφήσω εσύ να κάνεις την παράσταση. Εσύ να μου πεις ό,τι θέλεις. Χωρίς ερωτήσεις. Ξεκινά. Να παίξουμε ένα θεατρικό παιχνίδι τότε, να κάνουμε ένα θεατρικό έργο, να το φτιάξουμε όμως μαζί. Γιατί ένα πράγμα που με ενδιαφέρει περισσότερο στο θέατρο είναι να δουλεύω όχι μόνη μου, να δουλεύω με άλλους. Θα μπορούσες να κάνεις ένα μονόπρακτο με ένα πρόσωπο και μόνο. Αγγίζεις κάτι που με πονάει πάρα πολύ. Έχω κάνει δύο μέχρι τώρα πάρα πολύ δύσκολους μονολόγους. Και ετοιμάζω έναν τρίτο που είναι το πιο δύσκολο πράγμα που ίσως θα έχω κάνει στην καριέρα μου. Και με φοβίζει, αλλά δεν το βλέπω σαν μονόλογο. Πάντοτε έχω επαφή με το κοινό πρώτα απ' όλα. Δηλαδή γι' αυτό και κάθε παράσταση για μένα είναι ένα καινούριο φαγητό. Δηλαδή μπορεί να λέω το κείμενο, είναι το ίδιο κείμενο, είναι τα ίδια αντικρίσματα, αλλά ανάλογα με το κοινό. Εισπράτης, γίνεται ένα μπούμεραγκ μπρος-πίσω με το κοινό. Λοιπόν, δεν είναι μονόλογος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι φοβάμαι τη μοναξιά. Μ' αρέσει να μονάζω, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι... Τρία χτυπήματα και τρία κουδούνια. Ναι. Και έρχεται η ώρα που ανοίγει. Ναι. Είτε είσαι μόνος επάνω στη σκηνή, είτε είσαι με τους υπόλοιπους συναδέλφους σου. Το συνέστημα την ώρα εκείνη. Αγωνία. Έστω και αν είναι η 20η παράσταση του δύο έργου. Πάντα. Αγωνία. Εξαρτάται από το έργο φυσικά. Αν είναι ένα έργο το οποίο έχει πολλές απαιτήσεις, ασφαλώς είναι πολύ περισσότερη αγωνία. Ναι, αγωνία μαζί με χαρά. Και αν έχω πριν βιώσει κάτι σαν έναν πόνο, έναν πονοκέφαλο, ένα λόξινγκ αυτό, μου περνά αμέσως μόλις βγω στη σκηνή. Κουβοντόλα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Μετά επανέρχεται. Τζένι, έχεις δουλέψει με τέρατα ιερά. Ναι. Κουν. Ναι. Χατζηδάκη. Ναι. Τσαρούχη. Τσαρούχη. Τι το ιδιαίτερο είχαν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι, καλά, ήταν έφηβοι. Ήταν άνθρωποι πολύ νέοι μέσα τους. Και όταν λέω νέοι, το λέω με την πλατιά έννοια. Δηλαδή, ρουφούσαν ήδη πολλά πράγματα από τη ζωή και από τους ανθρώπους, ακόμα και από εμάς. Σε κάναν να νιώθεις άνετα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ήταν και μεγάλοι, εκτός από τα προσόντα που είχαν. Παίρνανε κάθε μέρα και κάθε στιγμή από οποιονδήποτε ένα ερέθισμα για να προχωρήσουν. Και διέθεταν και μια σοφία. Αυτό είναι ίσως που τους έκανε και σοφούς. Η πόρη τους ήταν ανοιχτή. Όταν πρωτοσυνάντησες τον Κουν, ναι. Καταρχήν πώς έγινε αυτή η συνάντηση? Ναι. Έγινε πολύ άτολμα. Ήμασταν μια ομάδα από ηθοποιούς που τελειώσαμε εδώ τη δραματική σχολή. Και θελήσαμε έτσι να πλατείνουμε τους ορίζοντές μας και τις γνώσεις μας. Και επειδή τότε το θέατρο υπήρχε βέβαια ένα ημικρατικό θέατρο, έτσι, ήταν επιχορηγούμενο θέατρο, ο ΟΘΑΚ, σαν νέοι και επαναστάτες δεν θέλαμε να ενταχθούμε ακόμα σε εκείνο το θέατρο που αποτελείται από ήμι επαγγελματίες. Και αποφασίσαμε να κατεβούμε στην Ελλάδα και πολύ δειλά να ζητήσουμε από τον Κάρολο Κουν να μας πάρει ακροατές. Βέβαια, την ημέρα που πήγα στην Ελλάδα είχαν ήδη πάει οι άλλοι συνάδελφοι, μου είπανε από το αεροδρόμιο, με πήραν και μου είπαν τώρα πάμε για εξετάσεις. Και το ένα κομμάτι το είχα μαζί με μια συνάδελφο που το κάναμε μαζί εξετάσεις. Το άλλο το είχα με κάποιον με τον οποίο δεν το είχα μαζί και θα το κάναμε για πρώτη φορά. Μπαίνοντας, θα ήθελα να μπω τελευταία βέβαια. Από τους 9, γιατί φοβόμουν να μπω πρώτη, ήθελα να όσο το δυνατόν να ηρεμήσω. Αυτή η αγωνία δεν μου έχει φύγει και το τρακ πάντοτε. Και μπήκα τελευταία μαζί με την συνάδελφό μου, την Πόπη Δανίλ,
Και αντικρίσαμε απέναντί μας ανθρώπους που μόνο στα βιβλία τους ξέραμε, τους ακούγαμε στην Κύπρο, έτσι. Ήτανε ημίθιοι για μας. Ο Κάρολος Κούν, ο Σιδέρης, ο Πλωρίτης, ο Λαζάνης, ο Χατζημάρκος. Μόνο τα ονόματά τους ξέραμε και τι κάνανε, δεν τους είχαμε δει ποτέ. Ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μας, αλλά παράλληλα έτσι διαπεραστικό το μάτι τους. Και λέω, δεν έχεις περιθώρια, βούτα. Σιωβάνια, Έλενα, Σόνια. Ξεκινάμε το κομμάτι μας και μας διακόπτει ο Κούν και λέει, ποιος σας το δίδαξε αυτό το κομμάτι. Έτσι με αυτό το μάτι που είχε το λίγο γουρλωμένο μάτι. Ποιος σας το δίδαξε αυτό το κομμάτι. Λέω, ο Έβης ο Γαβριλίδης, ο οποίος ήταν παλιά μαθητής του και τότε αγαπημένος μου, αργότερα, αλλά ήξερα ότι δεν του είχε ιδιαίτερη αγάπη του Έβη ο Έβης, ο Κούν. Και λέω τώρα, πώς θα πω αυτό το όνομα που ξέρω ότι δεν το πολύ συμπαθεί, αλλά μου φύγε. Και, εν πάση περιπτώσει, λέω ότι μας κόψατε, μήπως δεν πήγαμε καλά. Όχι, λέω, όχι, εντάξει, και φύγαμε. Περιφερόμασταν στους δρόμους με την φίλη μου και συναντάμε στο Σύνταγμα τον Γιώργο το Λαζάνη. Μόλις τον είδαμε, είπαμε να αλλάξουμε πεζοδρόμιο και έρχεται κοντά μας εκείνος, λέει, να έρθείτε αμέσως στο Θέατρο Τέχνης. Κάποια παρατήρηση, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μας έπαιρνε, δεν ξέρω γιατί. Πήγαμε κάτω, ήταν και τα άλλα παιδιά εκεί, οι Κύπροι, ήμασταν 9. Και μας κοίταζε έτσι πολύ διαπεραστικά και λέει, εσύ 4 από εμάς θα μπείτε σαν ηθοποιοί. Δεν το πιστέψαμε, δηλαδή νομίζαμε ότι μας έκανε φάρσα. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Και το ίδιο βράδυ αρχίσαμε πρόβες. Οι άλλοι 5 πήραν το δρόμο της επιστροφής. Όχι, μπήκανε σαν ακροατές. Και τελειώσανε, δηλαδή παρακολούθησαν. Λέω ακροατές γιατί επειδή είχαμε δίπλωμα, τότε ίσχυε το δίπλωμα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε δίπλωμα στην Ελλάδα άλλο. Mm-hmm. Και έτσι μείναμε με το δίπλωμα της εδώ σχολής που κάναμε, μια πολύ καλή σχολή φυσικά και σε μια εποχή που δεν υπήρχαν άλλοι μαθητές και έτσι μαζεύτηκε ένα φυτώριο από ηθοποιούς που φτιάξανε το θέατρο αργότερα. Ξέρεις Τζένι όμως, σε αντίθεση με το τραγούδι που έχει πάρει καλλιτέχνες από την Κύπρο και έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα, από τον Τόκα στην Βύση και από την Κωνσταντίνα στην Ευρυδίκη. Στον κλάδο τον δικό σας, της σκηνής, δεν έχει γίνει μεγάλη μετάγγιση. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ίσως μόνο ο Μουστάκας να είναι ο popular. Ο popular. Παλαιότερα ίσως υπήρχε. Ήταν ο Χουρμούζιος και στο... Επίσης, γιατί έχετε κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον τρόπο που ασκείται αυτή η τέχνη του ηθοποιού στην Ελλάδα, αισθάνεστε ότι είναι ένα επάγγελμα κορεσμένο εκεί. Πες μου γιατί. Εσύ γιατί να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι, εσύ γιατί δεν τελικά αποτόλμησες να κάνεις την καριέρα που θα την έκανες και θα άσκησες είμαι βέβαια στην Ελλάδα. Ναι, έκανα 4 χρόνια στην Ελλάδα. Και αλλά από την 4... αρχή, ναι, 4 χρόνια στη συνεχόμενα. Στα 24-25 πόσο είσαι στη σκηνή. Ναι, 30, από το 62. Ναι. Όταν πήγαμε εκεί, είπαμε του Κούν, θέλουμε να κλέψουμε ό,τι μπορούμε από εσάς για να γυρίσουμε στην Κύπρο να φτιάξουμε ένα θέατρο. Και αυτός ήταν ο στόχος μας. Ήταν ένας πολύ όριμος στόχος, πιστεύω. Και δεν μετάνιωσα γι' αυτό. Και μπήκαμε σε ένα κλίμα φυσικά που μας έμαθε τόσα πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα το ήθος, αυτό το λέω και το επαναλαμβάνω πάντοτε, και την αγάπη για το θέατρο, δηλαδή να είσαι εργάτης του θέατρου, γιατί ο ηθοποιός δεν είναι χαϊδεμένο παιδί, δεν είναι το χαϊδεμένο παιδί της ζωής. Έχει αναλάβει ένα έργο πολύ σκληρό από τη στιγμή που αποφασίζει να κάνει θέατρο και καμιά φορά γίνεται και ο σταυρός του αυτό το δύσκολο έργο. Λοιπόν, εμείς είπαμε, θελήσαμε να πάμε στην Ελλάδα να ευρύνουμε τους ορίζοντές μας για να γυρίσουμε να κάνουμε καριέρα στην Κύπρο. Δεν το κάνουν όλοι, άλλοι μένουν εκεί. Άλλοι δεν γυρίζουν, γιατί ή πάνε πιο έξω. Εσύ το μετάνιωσες που δεν έμενες στην όχι, Ελλάδα. Όχι, δεν το μετάνιωσα, γιατί πιστεύω ότι το έργο που αποτελούμε εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σύμφωνοι. Είναι μεγάλο, αλλά βλέποντάς το σαν κοινωνική προσφορά πλέον, έτσι. Ναι. Αλλά εξετάζοντάς το σαν επάγγελμα, εκεί θα είχες δυνατότητες ακόμα και του κινηματογράφου.
Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Εμένα ο κινηματογράφος δεν με ενδιαφέρει. Τον έχεις αποτολμήσει? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μια άλλη τεχνική. Όχι, δεν δοκίμασα ποτέ. Είχα μια πρόταση, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το. Τι στις πάει, το πλάνο-πλάνο? Όχι, νομίζω ότι είμαι πιο θεατρική. Δηλαδή. Το πρόσωπό μου κινούμαι πολύ. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά έχεις κάνει πολύ γερές παραγωγές στο ΡΙΚ. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, ναι. Στην τηλεόραση, ναι, ασφαλώς. Δεν νομίζω, δεν είμαι ικανοποιημένη με την απόδοση, όχι μόνο τη δική μου, αλλά γενικά. Εμείς παίζουμε θεατρικά, άσχετο αν ήταν πολύ καλές παραγωγές. Οι οποίες, σε πληροφορώ, ήταν και από τα καλύτερα προγράμματά μας στην Ελλάδα. Το ξέρω αυτό. Μετά το 1974, όταν πήγαν οι παραγωγές μας κάτω. Ναι, το ξέρω αυτό. Το γνωρίζω και είμαι περήφανη γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια άλλη τεχνική για το κινηματογράφο και την τηλεόραση ακόμα. Και πιο πολύ αγαπώ να παίζω με το κοινό. Δηλαδή, μ' αρέσει να έχω απέναντί μου. Είναι, φαντάζομαι αυτό που νιώθει ο φίλαθλος που πάει να δει ποδόσφαιρο. Εμένα, βέβαια, λέω γιατί πάει εκεί και σκοτώνεται και αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και δεν το βλέπει την τηλεόραση. Που εγώ τα απολαμβάνω. Το γεγονός ότι ένα έργο το παίζει αμέτρητες φορές σε μια θεατρική περίοδο, μπορεί να είναι και δύο θεατρικές περίοδοι, έτσι. Σε κουράζει και πόσο σε κάνει πλέον κάποια στιγμή να κινείσαι σαν ρομπότ επάνω στη σκηνή? Να σου πω, Τέρενς, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, να την πω, να παίζουμε πολλές παραστάσεις, γιατί το κοινό μας είναι μετρημένο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Ποιο είναι το μάξιμο που θα κάνεις? Κάνουμε 3 παραστάσεις κάθε εβδομάδα στη Λευκοσία. Όχι, όχι, ενώ ένα έργο, πόσες? Ένα έργο πάει μέχρι 22 παραστάσεις μόνο. Δηλαδή, μόλις αρχίζεις να το γεύεσαι. Την 22η φορά δεν είναι πιο αυτοματοποιημένη σκηνή σου πάνω σκηνή? Όχι για μένα. Όχι. Όχι. Αν νιώσω ότι είμαι μηχανική, και αυτό δεν ισχύει μόνο για μένα, νομίζω ισχύει για τους περισσότερους ηθοποιούς, ανανεώνω τα ερεθίσματά μου. Πάντως οι 22 παραστάσεις δημιουργούν μεγαλύτερο πονοκέφαλο από πλευράς της παραγωγής στο οικονομικό επίπεδο, διότι τα πάγια έξοδα σκηνικών κτλ. Κτλ. Επιμερίζονται σε 22 εκπομπές αντί για 122. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό χτυπάει και το εισιτήριο? Όχι. Επειδή είναι και το θέατρο που εργάζομαι, είναι ένα κρατικό, ναι, θέατρο. Σύμφωνοι. Υπάρχει μια επιχορήγηση που δίνεται για να. Βέβαια, αυτή η επιχορήγηση δεν λέω ότι είναι πολύ μεγάλη, γιατί με αυτή την επιχορήγηση επιχορηγούν και τα άλλα ελεύθερα θέατρα. Δηλαδή, έχουμε 2 άλλα θέατρα στη Λευκοσία, πολύ σημαντικά, και ακόμα 2, ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λάρνακα. Επιχορηγούνται από το ΘΟΚ αυτά τα θέατρα. Λοιπόν, τα έξοδά μας πολλές φορές είναι περισσότερα. Αλλά στόχος της κυβέρνησης, φαντάζομαι, της πολιτείας, είναι να προσφέρει και όχι να εισπράξει. Δεν είμαστε εμπορικό εστίασος.